πώς να αντιμετωπίσουμε τώρα το άγχος. Υπάρχουν πολλές φυσικές θεραπείες για το άγχος. Ο διαλογισμός, η ασκήση αναπνοής, η χαλάρωση, το κράτημα ενός ημερολογίου. Μπορούν όλα αυτά, τεχνικές ηρεμίας, να μας βοηθήσουν να ανακουφίσουμε το άγχος. Επίσης, το να κάνουμε αλλαγές στη διατροφή μας μπορεί να βοηθήσει. Καλό είναι να φροντίζουμε να κοιμόμαστε αρκετά και βαθιά κάθε βράδυ. Εκτός των άλλων, ο ύπνος θεραπεύει και δίνει ενέργεια και να ανταπεξέλθουμε σε ψυχικό αλλά και σωματικό επίπεδο. Οι ηρεμιστικές τεχνικές καλό είναι να περιλαμβάνουν καθημερινή σωματική δραστηριότητα. Είναι σημαντικό να βρούμε κάτι που μας αρέσει, όπως το περπάτημα, το κολύμπι, η γιόγκα και οτιδήποτε μας ευχαριστεί. Αφιερώνουμε χρόνο κάθε μέρα για να χαλαρώνουμε και να κάνουμε κάτι που μας αρέσει, όπως το διάβασμα, η κυπουρική. Επίσης, τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο, σε ψευδάργυρο, το γιαούρτι και το κεφίρ, τροφές πλούσιες σε ωμέγα-3 λιπαρά μπορούν να βοηθήσουν. Υπάρχει σχέση μεταξύ άγχους και αναπνοής. Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν ότι τεχνικές αναπνοής, όπως ο διαλογισμός, μπορούν να είναι πραγματικά χρήσιμες για τη διαχείριση του άγχους και των κρίσεων πανικού. Κάθε μέρα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι που εμφανίζουν διαταραχές άγχους βρίσκουν πραγματικό όφελος από την ομοιοπαθητική θεραπεία. Δεν υπάρχει μόνο ένα ομοιοπαθητικό φάρμακο για το άγχος. Η ομοιοπαθητική θεραπεία είναι εξατομικευμένη. Επομένως, μετά τη λήψη του ιστορικού, γίνεται επεξεργασία των ιδιαίτερων πληροφοριών που απαρτίζουν την ιδιοσυγκρασία του κάθε ασθενούς. Για την έβρεση της βασικής αιτίας και της κατάλληλης θεραπείας με στόχο την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα για το άγχος μπορεί να είναι πραγματικά χρήσιμα για τη θεραπεία των συμπτωμάτων και των υποκείμενων αιτιών. Μόλις ξεκινήσει η θεραπεία, παρατηρείται σταδιακά βελτίωση. Η διάρκεια της ομοιοπαθητικής θεραπείας για το άγχος ποικίλει ανάλογα με τα συμπτώματα, τη διάρκεια και τη σοβαρότητά τους. Και ελάτε να συνεργαστούμε για τη διαχείριση του άγχους μέσω της ομοιοπαθητικής θεραπείας. Στην ομοιοπαθητική, οι θεραπείες για τις αγχώδεις διαταραχές στοχεύουν στην αποκατάσταση της ισορροπίας και της αρμονίας, η απώλεια των οποίων θεωρείται ότι είναι υποκείμενη η αιτία της διαταραχής. Η ομοιοπαθητική θεραπεία είναι εξαιρετικά εξατομικευμένη και βασίζεται στην ιδιωτερότητα του καθενός.